Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο χώρο εκδηλώσεων του 48ου Φεστιβάλ Βιβλίου 2019 στη σκηνή Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης. Τα επίσημα εγγένεια του 48ου Φεστιβάλ Βιβλίου θα τελέσει η αυτοεξοχώτης πρόεδρος της Δημοκρατίας, κύριος Προκόπιος Παυλόπουλος, παρουσία εκπροσώπων του πνευματικού και πολιτικουστικού και πολιτικού κόσμου. Ακούσαμε τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων και τώρα θα ακούσουμε από τον ελληνικής καταγωγής μουσικοσυνθέτη Ζορζ Κατρίς τους δρόμους της φωτιάς του Βαγγέλη Παπαθανασίου και τη βραβευμένη σύνθεση του ιδίου του Ζορζ Κατρίς με τίτλο «Αφιέρωση». Thank you.
Και τώρα ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εκδοτών Βιβλίου, κύριος Γρηγόρης Λαστάρας. Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, κυρίες και κύριοι, εκ μέρους του Συνδέσμου Εκδοτών Βιβλίου σας καλωσορίζω στο 48ο Φεστιβάλ Βιβλίου. Είμαστε υπερήφανοι που για ακόμα μία χρονιά, μέσα σε δύσκολες κοινωνικές και οικονομικές συγκυρίες, όχι μόνο διατηρούμε ζωντανό, αλλά προσπαθούμε συνεχώς να αναβαθμίζουμε ένα θεσμό που έχει καθιερωθεί στη συνείδηση του Έλληνα πολίτη ως σημείο αναφοράς πολιτισμού και παιδείας στη χώρα μας. Πολλές δεκαετίες τώρα, παρά τις όποιες αντιξοότητες που συναντάμε κάθε χρόνο στη διοργάνωση του φεστιβάλ, δεν πτωούμαστε και δεν υπαναχωρούμε, γιατί είμαστε πεπισμένοι ότι αξίζει να προσπαθούμε και να υπερβαίνουμε τα όποια προβλήματα και τις δυσκολίες, με σκοπό την ανάδειξη της αξίας του βιβλίου στην πνευματική ολοκλήρωση του ανθρώπου. Για μας το βιβλίο είναι φάρος πολιτισμού και διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο στην αφύπνιση του πνεύματος και ως εκ τούτου της κοινωνίας. Το βιβλίο είναι τρόπος και δρόμος αλλαγής και ανατροπής σε άγονες και στήρες εποχές, διέξοδος πολιτισμού και προόδου. Είναι μέσο αναγέννησης και αντίστασης στην όποια αλωτρίωση, όπλο πνευματικού αγώνα σε κάθε κρίσιμη ιστορική συγκυρία, όπως κατ' επανάληψη έχει γίνει σε περιόδους τόσο της πρόσφατης όσο και της παλιότερης ιστορίας μας. Το βιβλίο είναι διαχρονικό πολιτισμικό αγαθό, μέσω διαφώτισης και αντιστροφής του κλίματος παθητικότητας, πνευματικής νοθρότητας και απραξίας. Είναι μια γέφυρα γνωριμίας και επαφής μεταξύ μας, σε έναν κόσμο που κινδυνεύει να χαθεί στην απομόνωση και τη μοναξιά. Τα τελευταία μάλιστα χρόνια που η ανάπτυξη της τεχνολογίας και του διαδικτύου είναι ηλικιώδης, η δε πληροφορία πληθωρική και ανεξέλεγκτη. Το βιβλίο μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς, ώστε να αποκαλύπτουμε κάθε φορά το μέτρο και την ουσία των πραγμάτων. Το Φεστιβάλ Βιβλίου είναι μια γιορτή για το βιβλίο και όχι μόνο. Είναι παράλληλα και μια ανοιχτή πρόσκληση και υπόμνηση της μεγάλης σημασίας που έχει η συνεργασία και η κοινή προσπάθεια. Στην κατεύθυνση αυτή θέλουμε κοντά μας φορείς και πρόσωπα που οραματίζονται και μοχθούν για τη βελτίωση της ζωής μας και την πνευματική μας εγρήγορση. Συλλόγους, κοινωνικές οργανώσεις, αλλά και ξεχωριστά τον καθένα που θα ήθελε να διαλεχθεί μαζί μας, να μοιραστεί τις σκέψεις του και τις προτάσεις του, να εκφράσει τις επικοδομητικές αγωνίες του, ώστε να εμπνεύσει ο ένας τον άλλον την αισιοδοξία της κοινής προσπάθειας και όλοι μαζί να αγωνιστούμε για μια ποιοτικά καλύτερη ζωή. Έχουμε τη χαρά να βλέπουμε ότι κάθε χρόνο η προσπάθειά μας αυτή αναγνωρίζεται και επιδοκιμάζεται, δίνοντάς μας την όθηση και τη δυναμική να οραματιζόμαστε κάθε χρόνο μια ακόμα καλύτερη διοργάνωση του φεστιβάλ. Στο 48ο Φεστιβάλ Βιβλίου το κεντρικό αφιέρωμα είναι η λογοτεχνία επισκηνής. Στις μέρες μας όλο και περισσότερα κείμενα, μη αμιγώς θεατρικά, αποκτούν θεατρική υπόσταση. Γενικότερα η λογοτεχνία και η σκηνή εμφανίζουν μια στενή συνάφεια. Έτσι και η έννοια σκηνή διευρύνεται και γίνεται σημείο που παράγει λόγο. Λόγο θεατρικό, διαλογικό, ποιητικό, αφηγηματικό, μουσικό, σωματικό, διαπροσωπικό. Λόγο που δίνει τη δυναμική και το βάθος στον ανθρώπινο βίο. Στις κεντρικές εκδηλώσεις μας θα έχουμε τη σύμπραξη και την υποστήριξη από την ΕΡΤ, το Εθνικό Θέατρο, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, το Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν, το Αθηναϊκό Καλλιτεχνικό Δίκτυο και το Αναλόγιο Φεστιβάλ, που αποτελούν στιλοβάτες στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στη χώρα μας.
Παράλληλα θα υπάρχουν πολλές άλλες εκδηλώσεις, μουσικές, θεατρικές, λογοτεχνικές αναγνώσεις και άλλα δρόμενα πολιτιστικού χαρακτήρα. Θα μας δοθεί η ευκαιρία να γνωρίσουμε από κοντά μεγάλους και καταξιωμένους καλλιτέχνες από το χώρο της μουσικής, του θεάτρου, του κινηματογράφου, σημαντικούς συγγραφείς και λογοτέχνες και γενικότερα ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών. Ταυτόχρονα, κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου, θα δώσουμε το βήμα σε πρωτοεμφανιζόμενους συγγραφείς που θα παρουσιάσουν και θα προβάλλουν το έργο τους και θα συνομιλήσουν σε μια ανοιχτή συζήτηση με το κοινό. Έτσι, νέοι Έλληνες δημιουργοί θα έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή, σε προσωπική επαφή και γνωριμία με τους αναγνώστες. Ας έρθουμε τώρα και στα φλέγοντα προβλήματα του κλάδου μας. Κάθε χρόνο από αυτό το δημόσιο βήμα μας δίνεται ευκαιρία να προβάλλουμε τα μόνιμα προβλήματα που ταλανίζουν το χώρο των εκδόσεων. Χωρίς να παραγνωρίζουμε την καλή θέληση και τις προσπάθειες που γίνονται κατά καιρούς από τους κρατικούς φορείς για την επίλυση των χρόνιων προβλημάτων μας, εν τούτης πολλά εξ αυτών διαιωνίζονται, δημιουργώντας ένα σφιχτικό πλαίσιο που απειλεί την επιβίωση του κλάδου μας. Πέρυσι, παρότι θεσμοθετήθηκε η επαναφορά της ενιαίας τιμής βιβλίου, η οποία βοήθησε και έδωσε εν πολλής πνοή στην ομαλή λειτουργία των εκδοτικών οίκων και των βιβλιοπωλείων, δεν εφαρμόζεται ακόμα από τους εκδότες του ημερήσιου και περιοδικού τύπου, συντηρώντας ανομαλίες και στρεβλώσεις. Στα θετικά καταγράφουμε την ψήφιση του νόμου για την πνευματική ιδιοκτησία και την προάσπιση και το σεβασμό των πνευματικών δικαιωμάτων, τόσο των δημιουργών όσο και των εκδοτών. Πλην όμως, άλλα διαχρονικά και κέραια προβλήματά μας παραμένουν ανεπίλυτα. Παρότι συντάχθηκε προσχέδιο νόμου για την επανασύσταση εθνικού φορέα με αντικείμενο το βιβλίο, που θα έλυνε μια σειρά από φλέγοντα προβλήματα του κλάδου μας, δυστυχώς δεν καταδέθηκε προς ψήφιση λόγω των πρόσφατων εκλογών. Ευελπιστούμε με τη νέα ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού να τελεσφορήσει το θέμα, διότι είναι ζωτικής σημασίας η νομοθέτηση φορέα που θα εγγυάται και θα ασκεί μια εθνική πολιτική για το βιβλίο. Επιπλέον, παραμένουν χωρίς λύση τα σοβαρότερα θέματα που έχουν να κάνουν με την εξομάλυνση του ΦΠΑ στην παραγωγή, τον αθέμητο ανταγωνισμό, κυρίως από πλευράς εφημερίδων και περιοδικών, την εγκατάλειψη προγραμμάτων σχολικών βιβλιοθηκών, το γενικότερο άγωνο περιβάλλον για το βιβλίο. Ελπίζουμε ότι θα επιληφθούν επιτέλους οι αρμόδιοι ώστε να προσπελαστούν το συντομότερο γραφειοκρατίες και κολυσιεργίες για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε μέσα σε ένα υγιές επιχειρηματικό κλίμα. Τελειώνοντας, θέλουμε να ευχαριστήσουμε την Πρόεδρο κυρία Βαγενά και το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδημάτων Ζάπιο Μέγαρο για την αποδοχή της πρότασης συνδιοργάνωσης του φεστιβάλ σε συντονισμό και ευθυγράμμιση με τον πνευματικό ρόλο του Ιδρύματος. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, το Δήμο Αθηναίων και το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, υπό την αιγίδα των οποίων πραγματοποιείται το 48ο Φεστιβάλ Βιβλίου. Τις ευχαριστίες μας στην δέως ηγεσία του Δήμου Αθηναίων, κ. Σκαμίνη και Μπρούλια, για την πολύχρονη αμέριστη συμπαράσταση και συνεργασία στις δραστηριότητες του συνδέσμου μας. Ευχαριστούμε επίσης θερμά τον ίν Δήμαρχο κ. Μπακογιάννη, που παρά την οποία ανάληψη των κατοικώντων του ανταποκρίθηκε άμεσα στην πρόσκλησή μας και ελπίζουμε σε μια αγαστή και γόνιμη συνεργασία. Ευχαριστούμε τη Διεύθυνση Γραμμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού και τη Διευθύντριά του κυρία Σύση Παπαθανασίου για την υποστήριξη των προσπαθειών μας. Για την προβολή του φεστιβάλ και τις μεγάλες εκδηλώσεις που το συνοδεύουν εδώ, στο Ζάπιο, θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά την ΕΡΤ και όλους τους εργαζόμενους σε αυτήν, διότι με τη σημαντική υποστήριξή τους προβάλλεται και αναδεικνύεται στο τελειοπτικό τοπίο ο ζωτικός κοινωνικός ρόλος του βιβλίου. Ευχαριστούμε το Εθνικό Θέατρο, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, το Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κούν, το Αθηναϊκό Καλλιτεχνικό Δίκτυο και το Αναλόγιο Φεστιβάλ για την αποδοχή και στήριξη της πρότασής μας όσον αφορά στο αφιέρωμα. Να ευχαριστήσουμε τον ΟΣΔΕΛ, τον πρόεδρο κύριο Καραντζά και το Διοικητικό του Συμβούλιο για την πρόθυμη αποδοχή της πρότασής μας για τη συνδρομή του σχετικά με την προβολή των νέων δημιουργών.
Ευχαριστούμε το Προξενείο της Δημοκρατίας της Κένυας, την Ελληνική Δημοκρατία, για τη συμμετοχή της. Είναι η πρώτη υποσαχάρια χώρα που συμμετέχει στο Φεστιβάλ Βιβλίου και αυτό είναι ιδιαίτερη τιμή και μας δίνει μεγάλη χαρά. Ήδη ετοιμάζουμε μαζί τις εορταστικές εκδηλώσεις του 2021 στην Κένυα. Ευχαριστίες στο Σύλλογο των Αθηναίων και τον πρόεδρό του και Δημοτικό Σύμβολο, κύριο Σκιαδά, για την τιμητική του συμμετοχή στο Φεστιβάλ. Να ευχαριστήσουμε επίσης τη σημαντική Έλληνα εικαστικό κυρία Φιλοπούλου, που μας παραχώρησε το υπέροχο έργο που κοσμεί την αφίσα του Φεστιβάλ. Επίσης, πολλές ευχαριστίες στον κύριο Σιδηρόπουλο και τον Μπούκια για την αισθητικά άψογη διαδικτυακή προβολή και υποστήριξη της δράσης του Συλλόγου μας. Τις ευχαριστίες μας σε όλους τους χορηγούς για το καθενός το μέτρο του δυνατού συμπαράσταση και υποστήριξη. Τέλος, θέλουμε να απευθύνουμε και πάλι από το βήμα αυτό αίτημα ενότητας και αγωνιστικής συνεργασίας σε όλους τους συναδέλφους και να τους καλέσουμε να συμμετέχουν και να στελεχώνουν ενεργά τους τομείς δράσης του κλάδου μας, ώστε να διαθέτουμε την αναγκαία δυναμική στην αντιμετώπιση των προβλημάτων μας και τη βελτίωση της επαγγελματικής μας θέσης. Είναι δύσκολη η καιρή και οι φυσικασμοί, οι εξ αποστάσεως επιπόλαιες και ασύνταχτες κριτικές όχι μόνο δεν ωφελούν, αλλά αντιθέτως αποσυντονίζουν τις προσπάθειές μας. Έχουμε ανάγκη την καλοπροαίρετη ενεργό προσωπική συμβολή του καθενός, η οποία είναι απαραίτητη περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Και ο μόνος τρόπος για να αντέξουμε και να βγούμε δυνατότεροι από τη δοκιμασία των δύσκολων καιρών που όλοι περνάμε. Το μήνυμά μας για τους συνεργάτες μας και τους φίλους βιβλιοπόλες είναι ότι όπως κάθε χρονιά, έτσι και φέτος, θα παραμείνουμε συμπαραστάτες στα όποια προβλήματά τους και θα είμαστε αρρωγοί στη δύσκολη προσπάθειά τους για την επαγγελματική τους βιωσιμότητα και καταξίωση. Θα επαναλάβουμε τη βασική μας αρχή ότι το βιβλιοπωλείο είναι για μας ο κατεξοχήν φυσικός χώρος ανάδειξης, προβολής και διανομής του βιβλίου. Ευχαριστούμε θερμά και όλους όσοι είστε σήμερα εδώ και μας τιμάτε με την παρουσία σας. Ακολουθεί χαιρετισμός από την πρόεδρο του Ζαπίου Μεγάρου, κυρία Χρυσάνθη Βαγενά. Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, κυρίες και κύριοι. Με αφορμή και έμπνευση την αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων, ο Ευαγγέλης Ζάπας, πριν από 163 χρόνια, οραματίστηκε θεσμούς και εκθέσεις που θα πραγματοποιούνταν σε αυτόν εδώ το χώρο που βρισκόμαστε σήμερα και οι οποίοι θα είχαν διεθνή ακτινοβολία και κύρος και θα οδηγούσαν τη χώρα σε άνθηση οικονομική και πολιτιστική. Σε αυτό του το όραμα μας έβαλε όλους συμμέτοχους, όλους τους Έλληνες. Πας Έλλην, χωρίς εξαίρεση, να υπαγρυπνούμε και να εκτελείται η Διαθήκη του. Μια Διαθήκη με έντονα πνευματικό πρόσημο, αλλά και πραγματισμό. Οι ποικίλες χρήσεις του χώρου του Ζαπίου Μεγάρου, που το έχουν αναδείξει ως χώρο αναφοράς σημαντικότατα γεγονότα της Ελλάδος, της Ευρώπης, αλλά και της παγκόσμιας κοινότητας, δικαιώνουν τον δημιουργό τους καθημερινά. Το Φεστιβάλ Βιβλίο που σήμερα συνδιοργανώνουμε με το Σύνδεσμο Εκδοτών Βιβλίου αποτελεί μία ακόμα εντολή που θεωρούμε χρέος μας να εκτελέσουμε, ελπίζοντας ότι στεκόμαστε φρουροί του οράματος ενός εθνικού ευεργέτη που έδωσε στη χώρα μας εφαλτήριο σκέψης και δράσης για να προοδεύσει. Ένα αισιόδοξο όραμα. Χρειαζόμαστε πάρα πολύ σήμερα όσο ποτέ άλλοτε για να το μεταλαμπαδεύσουμε στον κόσμο όλο από το Ζάπιο Μέγαρο, από την Αθήνα, από την Ελλάδα, παντού στον κόσμο. Με το όραμα του εθνικού μας ευεργέτη στο νου και στην ψυχή μας, όλοι εμείς που υπηρετούμε τη Διαθήκη θεωρήσαμε αυτονόητο να σταθούμε δίπλα στους ανθρώπους που προάγουν τον πολιτισμό μέσα από το βιβλίο. Βιβλίο λογοτεχνικό που ανεβαίνει στο θεατρικό σανίδι και γίνεται λόγος θεατρικός ή σενάριο κινηματογραφικό ή στίχος μελοποιημένος γίνεται τραγούδι. Η δύναμη της γραφής που εξελίσσεται σε θέατρο, σε κινηματογράφο,
σε μουσική, η δύναμη του βιβλίου, που ως εργαλείο γνώσης και εκπαίδευσης συντελεί στην κοινωνική και πολιτιστική πρόοδο της ανθρωπότητας, η δύναμη του πολιτισμού που μας εξελίσσει και μας βοηθάει να προοδεύουμε και να μην λοξοδρομούμε. Αυτή τη δύναμη είχε στο νου του ο πρωτοπόρος Ζάπας το 1856, την πολιτιστική δύναμη που θα εξελίσσονταν και θα εξέλισε τη βιομηχανία, το εμπόριο και την οικονομία, όπως οι λέξεις μετουσιώνονται σε θέατρο, σε μουσική, σε κινηματογράφο. Καλή μας επιτυχία. Χαιρετισμός από τον Δήμαρχο Αθηναίων, κύριο Κώστα Μπακογιάννη. Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ξέρετε, η εικόνα που κράτησα το καλοκαίρι στις λίγες, ομολογώ, φορές που βρέθηκα κοντά στη θάλασσα ήταν αυτή μιας οικογένειας που οι γονείς και οι δύο γονείς αλλά και τα δυο τους παιδιά είχαν από ένα βιβλίο στο χέρι. Εικόνα, για να μιλάμε ανοιχτά, μάλλον σπάνια, αλλά και ελπιδοφόρα. Ξέρετε, εγώ ανήκω στους αισιόδοξους, που θεωρούν ότι όσο υπάρχουν γονείς που τα παιδιά τους βλέπουν να διαβάζουν, τότε μπορούμε και εμείς να ελπίζουμε. Άλλωστε, ζούμε στην εποχή της πληροφορίας, της πληροφόρησης, αλλά και της παραπληροφόρησης. Και μοναδικό μας εργαλείο για να μπορέσουμε, αν θέλετε, να κατηγοριοποιήσουμε ή να διακρίνουμε την πληροφόρηση από την παραπληροφόρηση, είναι η παιδεία μας. Είναι η γνώση και το αισθητήριό μας. Και ας μην γελιόμαστε, κανένας νόμος, κανένας κανόνας δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη δικιά μας ικανότητα να ξεχωρίζουμε το καλό από το κακό ή το αληθές από το ψευδές. Σε αυτή λοιπόν την εποχή, καλούμαστε να ενισχύσουμε τα εργαλεία αυτά που έχουμε όλοι τόσο πολύ μεγάλη ανάγκη για να δημιουργήσουμε μηχανισμούς αυτοπροστασίας και μηχανισμούς αυτοσεβασμού. Και το βιβλίο είναι το εργοστάσιο αυτών των εργαλείων. Είναι η πηγή της αυτογνωσίας αλλά και της αναζήτησης. Στην πραγματικότητα, κάθε αναγνώστης, όταν διαβάζει, είναι αναγνώστης του ίδιου του εαυτού, έλεγε ο Προύστ. Και κάθε αυτός είναι κομμάτι μιας ολόκληρης κοινωνίας, θα μπορούσε να προσθέσει κανείς. Ξεχότατε κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, το βιβλίο ήταν πάντα, αλλά σήμερα είναι πιο πολύ από ό,τι ποτέ, μια πραγματική αδύρυτη ανάγκη. Είναι το μέσο που οδηγεί στην καλλιέργεια, στην ευγένεια, αλλά και γιατί όχι, στη στοικότητα που τόσο μας λείπουν. Είναι το όχημα για τη σοφία της καθημερινότητας, αλλά και πολλούς υγιείς προβληματισμούς. Τα στερούμαστε όλοι στην πραγματικότητα, αν θέλουμε να κάνουμε την αυτοκριτική μας, πάρα πολύ αυτά. Γιατί πολλές φορές παρασυρώμαστε και ξεχνάμε τον πολιτισμό, αλλά και τις συνήθειες που θα θέλαμε να παραδώσουμε σε επόμενες γενιές. Και ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι πολιτισμός η μυρωδιά του χαρτιού, είναι πολιτισμός το ξεφύλισμα κάθε σελίδας, είναι πολιτισμός αυτή η συνομιλία με τον συγγραφέα. Είναι ιστορία, αλλά είναι και το μέλλον μας. Είναι η γεύση και η αίσθηση που δεν μπορεί να σου δώσει τίποτα άλλο παρά μόνο ένα βιβλίο. Βεβαίως τώρα μιλάω για την επιστροφή στην αξία του βιβλίου και όχι τόσο για την ίδια την αξία του, γιατί βρίσκομαι μεταξύ ανθρώπων που έχουν αφιερώσει όλη τους τη ζωή σε αυτή, αλλά και σε ανθρώπους που την εκτιμούν όπως πρέπει και γι' αυτό άλλωστε βρισκόμαστε σήμερα όλοι εδώ. Ξέρετε, είμαι δήμαρχος αυτής της πόλης, νομίζω συνολικά για 48 ώρες. Αυτή είναι η πρώτη επίσημη μου παρουσία σε μια τέτοια διοργάνωση και ομολογώ πως αισθάνομαι πάρα πολύ χαρούμενος γι' αυτό, γιατί ήθελα και αυτό και από αυτό το Φεστιβάλ του Βιβλίου να πω το εξής πάρα πολύ απλό, ότι η Αθήνα ως παγκόσμιο σύμβολο πολιτισμού, ως πηγή έμπνευσης, στοχασμού και γνώσης, μπορεί και πρέπει να είναι η προστάτηδα πόλη του βιβλίου και των ανθρώπων του. Των ανθρώπων όλων που αγαπούν το βιβλίο. Γι' αυτό κάθε εκδήλωση,
και ιδιαίτερα αυτό το φεστιβάλ που κοντεύει να πενινταρίσει, έχει και θα έχει δίπλα του όλους εμάς. Δεν είναι μόνο υποχρέωσή μας, είναι ο τρόπος που βλέπουμε τα πράγματα για το μέλλον αυτής της πόλης. Είναι η δικιά μας λογική, υπηρετώντας την πρωτεύουσα της Ελλάδας. Να σας ευχαριστήσω λοιπόν πάρα πολύ για το απόψινό δώρο και την ευκαιρία να πω σε όλους τους ανθρώπους του φεστιβάλ ότι είμαστε δίπλα σας, ότι είμαστε μαζί σας. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Χαιρετισμούς από την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, κυρία Λίνα Μενδώνη. Εξοχότατη κύριε Πρόεδρε, με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση βρίσκομαι απόψε εδώ, στο Ζάπιο, στα εγγένεια του 48ου Φεστιβάλ Βιβλίων, ανάμεσα σε φίλους. Είμαι εδώ γιατί θέλω να δηλώσω το ενδιαφέρον του Υπουργείου Πολιτισμού για τα θέματα του βιβλίου στο σύνολό τους. Γιατί όσοι αγαπάμε τα βιβλία, όσοι ζούμε με τα βιβλία, όσοι χαιρόμαστε με τη μυρωδιά του φρεσκοτυπωμένου χαρτιού και της μελάνης, αποτελούμε μια κοινότητα που μπορεί να έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά ή επιμέρους ενδιαφέροντα. Όμως η αγάπη μας για την ανάγνωση, η εκτίμησή μας για τη γραφή, το πάθος μας για τις λέξεις μας φέρνουν πάντα πιο κοντά και μας καθιστούν κοινότητα. Τα βιβλία μας αποτελούν στοιχείο της παράδοσης, αλλά και της ταυτότητάς μας, της συλλογικής, αλλά και καθενός ξεχωριστά. Καταγράφουν την παράδοση, τη γνώση, τις ιστορίες μας, τους μύθους, τις προφορικές αφηγήσεις, την έρευνα, τις σχέσεις μας με τους άλλους. Οι επιλογές μας, των βιβλίων, φέρνουν κοντά πολλούς και διαφορετικούς μεταξύ μας. Οι επιλογές μας αυτές μας διακρίνουν από άλλους πολλούς. Με ένα βιβλίο δεν είσαι ποτέ μόνος. Προέκταση της μνήμης και της φαντασίας του ανθρώπου ήθελε τα βιβλία ο Μπόρχες. Η ανάγνωση των καλών βιβλίων είναι ως η συνομιλία με τους τελειότερους ανθρώπους του παρελθόντος, υπογράμμιζε ο Καρτέσιος. Οι βιβλιόφιλοι είμαστε μια ευρύτατη δημοκρατική κοινότητα. Έτσι, η διοργάνωση του Φεστιβάλ Βιβλίου δεν είναι μόνο ένα πολιτιστικό ή εμπορικό γεγονός ή απλώς μια μεγάλη γιορτή. Είναι όλα μαζί. Ένας ανοιχτός χώρος επικοινωνίας και ενημέρωσης. Είναι ένα προκλητικό κάλεσμα σε όλους εμάς που με το βιβλίο φεύγουμε, ταξιδεύουμε σε νέους κόσμους, συναντάμε άλλους ανθρώπους, μαθαίνουμε νέες, παλιές, αιώνιες ιστορίες. Αν έχεις κήπο και μια βιβλιοθήκη, έχεις όλα όσα σου χρειάζονται, γράφει ο Κικέρονας σε μια επιστολή του. Όπως είπε ο Ουμπέρτο Έκο, οι βιβλιοθήκες στον πέρασμα των αιώνων υπήρξαν ο πιο σημαντικός τρόπος διατήρησης της συλλογικής μας σοφίας. Υπήρξαν και ακόμα υπάρχουν. Ένα είδος παγκόσμιου εγκέφαλου, όπου μπορούμε να ανακαλέσουμε ό,τι ξεχάσαμε και ό,τι δεν ξέρουμε ήδη. Είναι αρκετοί εκείνοι που επισημαίνουν ως απειλή για το έντυπο βιβλίο την ηλεκτρονική του μορφή, που κατακτά όλο και μεγαλύτερο κοινό. Στην πραγματικότητα όμως, το βιβλίο γίνεται όλο και περισσότερο διαθέσιμο και προσιτό σε όλους, αναγνώστες και συγγραφείς. Σε μια άλλη εποχή, που έβλεπαν ως κίνδυνο για το βιβλίο άλλες τεχνολογίες, όπως τον κινηματογράφο και το ραδιόφωνο, ο Στέφαν Σβάιχ έγραφε «Άχρονο και ανθεκτικό, αμετάβλητο στο χρόνο, συμπυκνώνοντας τεράστια δύναμη στην πιο ελάχιστη και ευμετάβλητη μορφή του. Το βιβλίο δεν έχει να φοβηθεί τίποτε από την τεχνολογία». Στη σημερινή εποχή, που έχουν αναπτυχθεί ακόμα και προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης, που μιμούνται το στυλ της γραφής, διάσημων συγγραφέων, η πρόκληση δεν είναι να αντιμετωπίσουμε την τεχνολογία ως κίνδυνο, αλλά πώς θα την αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, διατηρώντας και αναδεικνύοντας το ανθρώπινο στοιχείο. Το θησαυρό των γνώσεων που μένει ακόμη να καταγραφεί. Την αντίληψή μας για τον κόσμο, την κατανόηση και την ευαισθησία μας για τους άλλους, την ανησυχία μας για το μέλλον. Ευχαριστώ το Σύνδεσμο Εκδοτών Βιβλίων που για μια ακόμα χρονιά δημιουργεί μια εκδήλωση ανοιχτή σε όλους τους πολίτες, για κάθε οικογένεια, προωθώντας τη βιβλιοφιλία και τη φιλαναγνωσία μέσα από ένα περιβάλλον μεγάλης γιορτής. Γιατί γιορτή είναι τα φεστιβάλ και σε μια γιορτή δεν θα τοποθετηθώ πολιτικά. Αυτά είναι δουλειές για το γραφείο, όχι για τις γιορτές.
Ευχαριστώ επίσης τους σημαντικούς φορείς της ελληνικής θεατρικής τέχνης της χώρας μας, τα δύο κρατικά θέατρα, το Εθνικό Θέατρο και το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, καθώς και το Θέατρο Τέχνης, για τη συνεργασία τους στο κεντρικό θέμα του φετινού Φεστιβάλ Βιβλίου, τη λογοτεχνία επί σκηνής. Η σχέση θεάτρου και λογοτεχνίας έχει υπάρξει αμφίδρομη εδώ και αιώνες και δεν πρόκειται ποτέ να πάψει να είναι πεδίο έμπνευσης, έρευνας και δημιουργικότητας. Η συνύπαρξη αυτών των φορέων είναι και ένα υπόδειγμα συνεργασίας και εξωστρέφειας, το οποίο ας αποτελεί ένα παράδειγμα για όλους τους φορείς του πολιτισμού. Κλείνω με τα λόγια του Σεφέρη. Τα βιβλία είναι πράγματα της φύσης μας. Είναι εμείς. Όσοι κι αν είμαστε, είναι μια ανθρώπινη φύση που μας προεκτείνει προς τις ρίζες μας και που με τα οράματά μας την προεκτείνουμε προς το μέλλον. Θα έλεγα πως τα βιβλία είναι σαν τα μεγάλα κλειδιά ενός μεγάλου οργάνου της Εκκλησίας, του οποίου η μουσική είμαστε εμείς. Σας ευχαριστώ. Η αυτού εξοχώτης, πρόεδρος της Δημοκρατίας, κύριος Προκόπιος Παυλόπουλος. Κυρία Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε, Κωστή, επιτρέψέ μου να μιλήσω με το μικρό όνομα. Αν είσαι καλά, στην πρώτη σου εκδήλωση, ταιριάζει και με το προσωπικό στυλ του Δημάρχου Αθηναίων. Σε ξέρω πολλά χρόνια. Μα ταιριάζει και σε αυτή την πόλη ο Δημαρχός της να ξεκινάει μια τέτοια εκδήλωση. Νομίζω ότι καθένας συνειδητοποιεί ότι τούτη η πόλη έχει μείνει στους αιώνες και θα μείνει. Περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Σαν το σύμβολο του πνεύματος και της σοφίας. Άλλωστε, η ίδια η θεά που έδωσε το όνομά της σε τούτη την πόλη, η Παλάδα, ας μην ξεχνάμε ότι και όταν κρατούσε δόρυ, εμφανιζόταν πάντοτε ως σκεπτωμένη Αθήνα. Και αυτό λέει πολλά. Αυτό μπορεί να διεκδικήσει η Αθήνα. Αυτό της ανήκει. Και είμαι βέβαιος ότι θα αγωνιστείτε προς αυτήν την κατεύθυνση. Κυρίες και κύριοι, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ θερμώς γιατί μου κάνατε την τιμή για μια ακόμα χρονιά, από την πρώτη στιγμή που βρέθηκα στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Μου κάνατε την τιμή να κάνω την έναρξη του 48ου αυτή τη φορά φεστιβάλ. Πολύ μάλλον όταν το θέμα του φεστιβάλ αυτού είναι η λογοτεχνία επί σκηνής. Ένα κέριο θέμα για την εποχή μας, το οποίο θα επανέλθω. Έχουν περάσει 50 χρόνια περίπου, μισός αιώνας, που αυτός ο θεσμός αγωνίζεται να στηρίξει το βιβλίο. Και τα έχει καταφέρει μέσα από πολλές κρίσεις, ιδίως κύριε Πρόεδρε, αφού καταφέρατε και ξεπεράσατε αυτή την τελευταία κρίση. Εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος. Και πιστεύω στις δικές σας δυνάμεις. Πιστεύω στην ενότητά σας. Πιστεύω στην αφοσίωσή σας για αυτό που κάνετε. Πιστεύω στο ότι αγαπάτε αυτό που κάνετε πολύ περισσότερο από αυτό που κερδίζετε από τη δουλειά σας. Γι' αυτό είναι το μεγαλείο της έκδοσης, το μεγαλείο του βιβλίου, των ανθρώπων του βιβλίου. Έχω πολλές φορές πει τα ίδια πράγματα, δεν θέλω να τα επαναλάβω. Τα είπατε μια χαρά εσείς, η κυρία Υπουργός, ο Δήμαρχος Αθηναίων, και θέλω να τονίσω ότι συμπυκνώνω αυτά που τόσες φορές έχουν λεχθεί και που είναι πια κοινότοπα. Το ότι δεν αμφισβητώ, παρεξηγήθηκα στην αρχή, μάλιστα, όταν μίλησα για την αξία του βιβλίου στην έντυπη μορφή του, ότι δήθεν είμαι αναχρονιστικός, συντηρητικός, αγνώ την τεχνολογία, κάθε άλλο. Ουδέποτε αγνόησα τη σημασία της τεχνολογίας και στον τομέα του βιβλίου. Ουδέποτε αγνόησα τη σημασία της ηλεκτρονικής έκδοσης του βιβλίου. Αυτό που θέλω να τονίσω όμως και είναι αυταπόδεικτη αλήθεια είναι πως το βιβλίο στην έντυπη μορφή του είναι αναδικατάστατο. Γιατί η αξία του βιβλίου, η βασική του αξία, είναι να μην σταματάει τον άνθρωπο στην απλή πληροφορία. Να μην σταματάει τον άνθρωπο στο να διαβάζει και αυτό που διαβάζει να το θεωρεί θέσφατο. Αντιθέτως, να τον βοηθάει μέσα από την κριτική σκέψη και τη φαντασία. Αυτό που διαβάζει, την πληροφορία που παίρνει, από οποιαδήποτε μορφή βιβλίου, να τη μετουσιώνει σε γνώση και έπειτα σε σοφία. Γιατί αυτός είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος της εποχής μας. Να μείνουμε στην απλή πληροφόρηση. Εκεί βοηθάει το βιβλίο στην έντυπη μορφή του. Όταν κρατάς το βιβλίο στο χέρι σου, από εκεί και πέρα αποκτάς μια αναντικατάστατη πραγματικά
σχέση με τον άνθρωπο και με τον συνάνθρωπο. Όχι μόνο με τον συγγραφέα, αλλά με εκείνο που το βιβλίο περιγράφει. Και αυτό σε βοηθάει να αποφεύγεις τη φαντασίωση, να αποφεύγεις το φαινομενικό και, όπως είπα πριν, να αφοσιώνεσαι σε εκείνο το οποίο σου προσφέρει η κριτική σκέψη και η φαντασία. Στους δύσκολους καιρούς που ζούμε, το βιβλίο είναι ένα ακεσόδυνο. Με την αρχαιοπρεπή του όρου έννοια. Ακεσόδυνο για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα πολλά προβλήματα της μοναξιάς, της στηρότητας της σκέψης, τα οποία γεννάει ο τρόπος με τον οποίο ζούμε. Οι αιμονές ορισμένων πάνω στην αξία των αρχικών προταγμάτων τα οποία πρέπει να έχουμε μπροστά μας. Δεν θέλω να επανέλθω σε πράγματα που το τονίζω ότι έχω πει. Θέλω να μείνω λίγο περισσότερο και να συγχαρώ πραγματικά για τον τίτλο αυτού του 48ου φεστιβάλ, για την κύρια θεματική του. Για τη σχέση ανάμεσα στη λογοτεχνία και το θέατρο. Η λογοτεχνία επί σκηνής. Δεν πρόκειται να προσθέσω κάτι λέγοντας ότι η σχέση, η όσμωση ανάμεσα στη λογοτεχνία από τη μία πλευρά και το θέατρο είναι κάτι το οποίο είναι απόλυτα φυσικό. Είναι απόλυτα φυσικό γιατί το γνωρίζουμε όλοι. Το θέατρο, ιδίως στη μορφή της πρόζας που ξέρουμε, δεν θα είχε πάρει ποτέ αυτή τη μορφή την οποία έχει σήμερα, αν δεν είχε καταφέρει να αποτελέσει το κέντρο μέσα από το οποίο μετακενώνεται στο θεατή εκείνο το οποίο περιέχει ως μήνυμα ένα μεγάλο λογοτεχνικό έργο. Γιατί εκεί φαίνεται πραγματικά η αξία της λογοτεχνίας. Στα μεγάλα μηνύματα των μεγάλων συγγραφέων. Και αυτά τα μηνύματα μέσω του θεάτρου φτάνουν πολύ ευκολότερα από ότι όταν διαβάζει κανείς το θεατρικό έργο. Επιχειρήστε να το δείτε. Επιχειρήστε να διαβάσετε ένα θεατρικό έργο σενάριο. Και επιχειρήστε να το δείτε. Ιδίως σε μια επιτυχημένη παράσταση. Θα δείτε πόσο διαφορετικά προσλαμβάνει κανείς το μήνυμα. Και από την άλλη πλευρά το θέατρο δεν θα είχε αποκτήσει, το τονίζω, το θέατρο της πρόζας, χωρίς να υποτιμώ την κωμωδία φυσικά ή κάθε άλλη μορφή θέατρου, αλλά δεν θα είχε αποκτήσει το θέατρο αυτή την αξία, ως στοιχείο του πνεύματος και του πολιτισμού μας, αν δεν είχε μεγάλα έργα για να μπορέσει να μεταδώσει, να μετακενώσει, όπως είπα πριν, αυτά τα μηνύματα. Αυτό το οποίο αποδεικνύεται όμως σήμερα και το οποίο θέλω να τονίσω, χωρίς ίχνος εθνοκεντρισμού, χωρίς να θέλω σε καμία περίπτωση να δηλώσω ότι εμείς εδώ στην Ελλάδα και στην Αθήνα είμαστε το κέντρο του κόσμου. Είναι τούτο που κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει. Ότι αυτή η σχέση του θεάτρου με τη λογοτεχνία, αυτό ακριβώς το οποίο έχει φτάσει στο σημερινό θέατρο σε σχέση με τη λογοτεχνία και τα μεγάλα έργα της λογοτεχνίας, αυτό έχει τη ρίζα του στην Ελλάδα, στην Αθήνα και ιδίως στην αρχαία τραγωδία. Δίχως την πορεία της αρχαίας τραγωδίας δεν θα είχαμε φτάσει σε αυτό που σήμερα ονομάζουμε τη σχέση ανάμεσα στο θέατρο από τη μία πλευρά και στη λογοτεχνία από την άλλη. Γιατί είναι γνωστό ότι η τραγωδία ήταν εκείνη, μέσα από την πορεία της, την εξέλιξή της, από τους πρώτους, πόσα έργα χάθηκαν. Αλλά και από αυτά που έχουμε. Η εξέλιξη από τον Εσχύλο, τον Σοφοκλή, τον Ευρυπίδη, η εξέλιξη του χορού, η εξέλιξη των ηθοποιών, δείχνει ότι ήδη στον Ευρυπίδη βρισκόμαστε περίπου εκεί που βρισκόμαστε σήμερα. Αν εξαιρέσει κανείς, αν βγάλει το απόσταγμα από αυτό που είναι το θέατρο σήμερα. Και κυρίως την ουσία της τραγωδίας την εποχή εκείνη. Γιατί ήταν η τραγωδία η οποία πραγματικά υπηρέτησε την παιδεία του ανθρώπου τότε. Και την υπηρέτησε πολλαπλώς την παιδεία αυτή. Την υπηρέτησε από τον ίδιο το χώρο που υπήρξε το λίκνο της αρχαίας τραγωδίας. Το θέατρο Διονύσου. Εκεί που πεζόντουσαν τα μεγάλα έργα των μεγάλων τραγικών την εποχή εκείνη, στα μεγάλα Διονύσια. Ο χώρος ο ίδιος δείχνει πώς ακριβώς ο θεατής την εποχή εκείνη, ο οποίος πολλές φορές επιδοτείται από την πολιτεία για να παρακολουθήσει αυτό το οποίο έβλεπε, είχε μπροστά του από τη μία πλευρά τον Παρθενώνα και από την άλλη την Πνίκα. Πολλές φορές μάλιστα, μην το ξεχνάμε, τα μεγάλα Διονύσια και το θέατρο ιδίως του Διονύσου χρησιμοποιήθηκαν όταν δεν έφτανε η Πνίκα για να γίνουν ακόμα και συνεδριάσεις της εκκλησίας του Δήμου της εποχής εκείνης ή ακόμα και των δικαστηρίων όταν είχαν πολλά μέλη. Ο θεατής στην εποχή εκείνη είχε λοιπόν από τη μια πλευρά να βλέπει το μεγαλείο του Παρθενώνα, το πνεύμα και από την άλλη την Πνίκα, γιατί το μήνυμα που έστελνε η τραγωδία δεν ήταν μόνο
ότι θα έπρεπε να μάθεις εκείνο το οποίο σου μετέδε η τραγωδία ως νόημα, ως λογοτεχνικό έργο, αλλά σου μετέδε ταυτόχρονα και τις αρχές και τις αξίες που έπρεπε να έχεις ως πολίτης. Μην ξεχνάμε πού γεννήθηκε η δημοκρατία. Ποια ήταν τα δημοκρατικά μηνύματα τα οποία πέρασαν μέσα από τις τραγωδίες. Μην ξεχνάμε ότι δεν υπάρχει έργο των αρχαίων τραγικών το οποίο να ύμνησε την τυραννία. Ύμνησαν εμέσως πλην σαφώς και ορισμένες φορές ευθέως τη δημοκρατία. Και θα αναφερθώ παραδείγματος χάρη ιδίως στις Σικέτιδες του Ευρυπίδη, όπου είναι η βάση από την οποία ξεκινάμε μέσα από την ίδια τη μυθολογία για να δούμε πώς γεννήθηκε η δημοκρατική ιδέα στην Ελλάδα. Αυτό ήταν το πολύ σημαντικό στοιχείο της τραγωδίας, όπως είπα. Ήταν ένα πραγματικό μνημείο της παιδείας και του πολιτισμού για την εποχή εκείνη, που όχι απλώς αποσκοπούσε στη μόρφωση του ανθρώπου, αλλά αποσκοπούσε στο να κάνει τον άνθρωπο πολίτη, μετέχοντα. Στο πεδίο μάλιστα μιας άμεσης δημοκρατίας, όπως ήταν η δημοκρατία την εποχή εκείνη, επειδή αυτό το επέτρεπαν οι συνθήκες. Υποταδαμένα αυτά ξέρουμε ότι ούτε βεβαίως το θέατρο την εποχή εκείνη θα ήταν αυτό που ξέρουμε στο πεδίο της τραγωδίας δίχως τα έργα των μεγάλων τραγικών της εποχής. Γιατί παίχθηκαν και άλλα πράγματα την εποχή. Σας είπα, δεν υποτιμώ την κωμωδία. Αλλά το μεγαλείο της τραγωδίας τίποτε δεν το αντικατέστησε. Αν δεν ήταν τα έργα των τραγικών, το θέατρο δεν θα είχε καταξιωθεί την εποχή εκείνη. Αν δεν ήταν τα μηνύματα τα οποία περνούσαν, πόσα μηνύματα άραγε. Θυμηθείτε τα. Ακόμα και μηνύματα τα οποία κατά την παράδοση, γιατί δεν σώθηκαν τα έργα, ιδίως στο έργο «Μιλή του Άλωσης», ακόμα και έργα τα οποία τόσο πολύ συγκίνησαν το κοινό, ώστε οι δημιουργοί τους εξορίστηκαν ακριβώς γιατί δημιούργησαν τόσες τύψεις. Δεν θα υπήρχε λοιπόν το θέατρο, η τραγωδία ως θέατρο την εποχή εκείνη, δίχως τα έργα των μεγάλων τραγικών στην εξέλιξή τους. Αλλά δεν θα υπήρχε και από την άλλη πλευρά η ίδια η τραγωδία, αν δεν υπήρχε το θέατρο και η επινόηση των ίδιων των τραγικών που ήταν και σκηνοθέτες, οι οποίοι εξέλιξαν την τραγωδία. Εξέλιξαν την τραγωδία μέσα από τον πολλαπλασιασμό των ηθοποιών, τη μείωση των χωρικών, χωρίς να υποτιμούμε, σε επαναλαμβάνω, την αξία του χορού, αλλά το μήνυμα ερχόταν πολύ περισσότερο μέσα από τις ιστορίες οι οποίες αποτελούσαν τη βάση και μέσα από το διάλογο που υπήρχε μέσα στην ίδια την τραγωδία. Αυτή ήταν η ουσία λοιπόν της τραγωδίας στην εποχή εκείνη. Έτσι ξεκίνησε ο στοιχείο παιδείας, πολιτισμού, μετάδοσης μηνυμάτων, μηνυμάτων πολλαπλών που αφορούν τον άνθρωπο και τον πολίτη, όπως είπα προηγουμένως. Και αυτό αποδεικνύεται ακόμα και σήμερα. Μέσα από την ουσία του θεάτρου και μέσα από την ουσία του τι σημαίνει θέατρο ακόμα για τώρα, αν δούμε τον ορισμό τον οποίο μας παρέδωσε για την τραγωδία τότε ο Αριστοτέλης το Περιποιητικής. Αυτός ο ορισμός του Αριστοτέλους, ξέρετε ότι στην ουσία και κατά βάθος, είναι ένα πραγματικό δωρικό, και το εννοώ αυτό, και ονόκρανο της φιλοσοφικής σκέψης για τα δεδομένα της εποχής εκείνης. Η πυκνότητά του είναι ασύλληπτη, αλλά ταυτόχρονος και η περιεκτικότητά του είναι εξίσου μεγαλειώδης. Γιατί ακριβώς μέσα από αυτόν τον ορισμό μας έδειξε ο Αριστοτέλης πώς κατέκτησε η τραγωδία ως έργο το πάνθεο της λογοτεχνίας και του πνεύματος για την εποχή, αλλά και το πώς το θέατρο το ίδιο έφτασε στο δικό του Όλυμπο. Σύντομα λοιπόν, για να τελειώνω, ας θυμηθούμε τα βασικά στοιχεία αυτού του ορισμού που δείχνουν γιατί σήμερα το θέατρο, όπως το ξέρουμε τουλάχιστον το θέατρο ως μέσο μετάδοσης μηνυμάτων, παραμένει κατά βάση το ίδιο. Είχε περιγράψει λοιπόν ο Αριστοτέλης κατά τον πολύ γνωστό ορισμό ότι η τραγωδία ήταν μίμησης πράξεως σπουδαίας και τελείας, μέγεθος εχούσης ειδισμένο λόγο, χωρίς εκάστο των ειδών εν της μορίης, δρόντων ούδη απαγγελίας, διελαίου δε και φόβου περένουσα την των τιούτων παθημάτων κάθαρση. Αυτά ήταν τα τέσσερα στοιχεία. Το πρώτο στοιχείο της τραγωδίας που ήταν ότι ήταν μίμησης πράξεως σπουδαίας και τελείας, ήταν το μιμητικό στοιχείο, ότι ο ηθοποιός ο οποίος υπήρχε επί σκηνής ήταν εκείνος ο οποίος εμιμήτω τον ήρωα της τραγωδίας. Αλλά ας δούμε το μεγαλείο πραγματικά της ουσίας. Ο ηθοποιός δεν εμιμήτω απλώς. Ο ηθοποιός επί
όπως το λέει η ίδια η λέξη, ήθος. Για να φτάσουμε σε αυτό που όλοι ξέρουμε και που θυμόμαστε ακόμα και τώρα, αυτή την μεγαλειώδη εμφάνιση του Τάκη Χόρν τότε στο «Ηθοποιός σημαίνει φως». Αυτό σημαίνει. Αυτό περιέγραφε από την εποχή εκείνη ο Αριστοτέλης. Στο δεύτερο στοιχείο λέει «Μέγεθος εχούσης ειδισμένο λόγο». Η τραγωδία έπρεπε να έχει μια πληρότητα, ούτε πολύ μεγάλη για να μην δημιουργεί ανία, ούτε πολύ μικρή για να μην αφήνει κενά ως προς τα μηνύματα τα οποία υπήρχαν. Και ο ειδισμένος λόγος ήταν ότι συνδυαζόταν όλο ένα και λιγότερο βέβαια με την εξέλιξη της τραγωδίας, με την αρμονία που την εξέφραζε ο ίδιος ο χορός. Ήταν κάτι δηλαδή τον οποίον έμπαζε τον άνθρωπο, εκείνον που την παρακολουθούσε, σε ένα είδος μυσταγωγίας που είναι απαραίτητη για να μπορέσεις να μεταδώσεις μηνύματα. Τα μεγάλα μηνύματα δεν τα μεταδίδεις χωρίς να δημιουργήσεις την ατμόσφαιρα η οποία ακριβώς μετατρέπει αυτό το πεδίο μέσα στο οποίο ζεις σε ένα έφορο έδαφος για να μπορέσουν να μεταδοθούν τα μηνύματα αυτά. Και ύστερα ήταν το δρόντον ούδη απαγγελίας. Έχετε δει ποτέ καμία τραγωδία στην οποία η δράση λείπει? Και όσο μάλιστα προχωράμε από τον Εσχύλο στο Σοφοκλή και από τον Σοφοκλή στον Ευρυπίδη και μιλάω για αυτά που διασώθηκαν, τότε καταλαβαίνουμε ότι είναι ακριβώς η ένταση του ρυθμού. Θυμίζει κάτι λιγάκι από Ζορμπά, στο Μίκη Θεοδωράκη, ξέρετε, που ξεκινάει αργά για να φτάσει στο τέλος σε αυτό το ρυθμό που μας έδωσε ο Ευρυπίδης, που η τραγωδία ρέει όπως ρέει και η ζωή. Γιατί αυτό ήταν το μεγαλείο του Ευρυπίδη, ότι ο Εσχύλος είχε ως υπόδειγμα τον υπεράνθρωπο, ο Σοφοκλής τον τέλειο άνθρωπο και ο Ευρυπίδης τα πάθη του καθημερινού ανθρώπου. Εκείνο που και σήμερα το θέατρο μας δείχνει, στην πορεία και στην εξέλιξη που ήταν απαραίτητο να υπάρξει. Και τέλος, το διελαίου δε και φόβου περαίνουσα την τοτιού των παθημάτων κάθαρση. Ο έλεος και ο φόβος. Ο έλεος που σημαίνει την δυνατότητα εκείνου ο οποίος βλέπει τι συμβαίνει να συγχωρεί, αλλά και ο φόβος, ο οποίος σημαίνει τι? Ότι πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τα μηνύματα εκείνα τα οποία είναι για τον άνθρωπο πολύ διδακτικά, ώστε να μην επαναλαμβάνουμε τα ίδια λάθη. Γιατί στην τραγωδία τι είναι εκείνο το οποίο είναι η ουσία? Τι μας έδωσε η τραγωδία ως προς τα υποδείγματα των ανθρώπων? Ή μας έδωσε ένα ιδανικό που πρέπει να το μιμηθούμε, να συμπονέσουμε την δική του πραγματικά πορεία? Άπειρα τα παραδείγματα και δεν χρειάζεται να επανέλθω. Εδώ ακριβώς είναι ο έλεος. Συμπονούμε εκείνον ο οποίος πάσχει. Και πάσχει για οποιονδήποτε άλλο κοινό άνθρωπο. Όπως ακριβώς ο Προμηθέας. Είδεστε μη ή απρος Θεών πάσχω Θεός. Αυτό σημαίνει, εκείνη η πεμπτουσία του ελαίου περιγράφει ο Αριστοτέλης. Και ύστερα ο φόβος. Ο φόβος να μην διαπράξουμε τα λάθη που διέπραξε εκείνος ο οποίος είναι επισκηνής, εκείνος ο οποίος υπήρξε τύραννος, εκείνος ο οποίος παραβίασε βασικές αρχές και αξίες, όπως ήταν ιδίως οι αρχές του νόμου και της δικαιοσύνης για την εποχή εκείνη. Σας είπα, αν κοιτάξουμε σήμερα εδώ στην Αθήνα, οπουδήποτε στον κόσμο, μια μεγάλη παράσταση, αν την αναλύσουμε κατά βάθος, θα δούμε ότι τα στοιχεία είναι τα ίδια. Ακριβώς τα ίδια τέσσερα στοιχεία που σας είπα πριν μέσα από τον ορισμό του Αριστοτέλους για την τραγωδία. Αυτή είναι η πεμπτουσία, το απόσταγμα. Αυτό μένει. Γι' αυτό οφείλουμε στην τραγωδία. Στην Αθήνα, στους τραγικούς, αυτό το οποίο σήμερα αποτελεί ένα κεκτημένο για το πνεύμα, για τον πολιτισμό μας. Το θέατρο, τα μεγάλα λογοτεχνικά έργα, για να μεταδώσουν μηνύματα που τα έχουμε ανάγκη. Πολύ περισσότερο σε μια παγκόσμια κοινωνία σήμερα, η οποία πάσχει από μια κρίση αρχών και αξιών, η οποία βυθίζεται όλο ένα και παραπέρα σε ένα μηδενισμό, ο οποίος είναι πραγματικά θανατηφόρος για την πορεία της ανθρωπότητας, για την πορεία του ανθρώπου. Δεν υπερβάλλω, κυρίες και κύριοι. Ξέρετε ότι πολλές φορές το έχω πει και έχω παρεξηγηθεί για αυτό το πράγμα. Έχουμε ξεχάσει ποιο είναι το νόημα της ζωής μας, ποια είναι η πορεία της ανθρωπότητας. Έχουμε ξεχάσει πώς τα πάντα πρέπει να υπηρετούν τον άνθρωπο, από την τεχνολογία μέχρι την οικονομία, και όχι το αντίστροφο. Και σε αυτές τις ειρήνες μας λένε ότι πρέπει να αγνοήσουμε τέτοιες αρχές και αξίες, πρέπει να αντισταθούμε. Και το να αναφερθούμε στην τραγωδία, να αναφερθούμε στο αρχαίο ελληνικό πνεύμα, είναι ένας τρόπος αντίστασης. Και εμείς οι Έλληνες το οφείλουμε περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο. Κύριε Πρόεδρε,
ξέρω ότι σας κούρασα, αλλά θεώρησα χρέος μου ως πρόεδρος της Δημοκρατίας να τονίσω αυτά τα πράγματα. Να τα πω από καρδιάς, όπως τα αισθάνομαι και όπως ξέρω ότι τα συμμεριζόμαστε όλοι όσοι βρισκόμαστε σήμερα εδώ. Σε αυτό το φεστιβάλ, που γίνεται προς τιμή του βιβλίου, αυτή η τιμή προς το βιβλίο την οποία όλοι οφείλουμε. Εύχομαι οι αναγνώστες των βιβλίων να πολλαπλασιάζουν. Και εύχομαι το βιβλίο, πραγματικά, σύντροφος σε κάθε δύσκολη στιγμή, να είναι ταυτοχρόνως και ένα μέσο, για να μπορέσουμε να ρίχνουμε μέσα στην ψυχή μας λίγες σταγόνες δροσιάς σε αυτό το άνυδρο τοπίο. Το τονίζω, το άνυδρο τοπίο της έλλειψης αρχών και αξιών, οι οποίες κινδυνεύουν να βγάλουν από μέσα μας κάθε εικμάδα ανθρώπου, την οποία όμως πρέπει σε πείσμα όλων να τη διατηρήσουμε. Εύχομαι και του χρόνου με την ίδια επιτυχία, την ίδια θέληση και βεβαίως πάντοτε με τους ίδιους προσανατολισμούς να επιτύχετε το ίδιο αποτέλεσμα. Και εύχομαι να είναι λιγότερα τα προβλήματα που θα έχετε να αντιμετωπίσετε. Είμαι προσωπικά βέβαιος ότι η ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, του Υπουργείου Παιδείας θα ανταποκριθούν προς αυτές τις καθόλου εύλογες απαιτήσεις, τα αιτήματά σας, για να το πω έτσι. Και πάλι σας ευχαριστώ πολύ. Την εκδήλωση τιμούν με την παρουσία τους ο εκπρόσωπος του Προέδρου της Ελληνικής Κυβέρνησης, Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Βασίλειος Διγαλάκης, ο πρωτοπρεσβύτερος Θωμάς Συνοδεινός ως εκπρόσωπος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου, εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ ο βουλευτής κ. Πάνος Κουρολιάκος, εκπρόσωπος της Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και του Κινήματος Αλλαγής ο κ. Παύλος Χριστίδης, εκπρόσωπος του ΚΚΕ ο κ. Νίκος Οφιανός. Επίσης, παρίστανται Γεώργιος Πατούλης, Περιφερειάρχης Αττικής, Σοφία Ζαχαράκη, Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Μαριέτα Γιαννάκου, Βουλευτής Επικρατείας, Έφη Αχτσιόγλου, Βουλευτής Επικρατείας και πολλοί άλλοι σημαντικοί εκπρόσωποι του πολιτισμού και της πολιτικής, των οποίων τα ονόματα αδυνατούμε να αναφέρουμε όλα. Και εδώ έληξε η τελετή των επισήμων εγγενείων του 48ου Φεστιβάλ Βιβλίου στο Ζάπιο, στη σκηνή Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης. Σας ευχαριστούμε. Καλό βράδυ.